Κλήση απίθυνε ο Υπουργός Τουρισμού προς τους ξενοδόχους να προσλαμβάνουν Κύπριους. Λιγοστεύουν μέρα με τη μέρα, ενώ οι αφήξεις τουριστών αυξάνονται, όπως και τα έσοδα. Στον αντίποτε, οι ξενοδόχοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, γιατί χρειάστηκε, λένε, να ρίξουν τις τιμές. Αισιόδοξος, ως είπα. Οι αφήξεις τουριστών αυξήθηκαν κατά 3%, τα έσοδα κατά 10%, αλλά Κύπροι ξενοδοχοί υπάλληλοι εξακολουθούν να χάνουν τις δουλειές τους. Στο 35ο ετήσιο ξενοδοχειακό συνέδριο του Πασικσέου, ο Υπουργός Τουρισμού έριξε το γάντι. Η αποξένωση άρα της κυπριακής τουριστικής βιομηχανίας από Κυπρίους εργαζόμενους δεν μπορεί να αποστερεί από τους τουρίστες τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να απολαύσουν την κυπριακή φιλοξενία, ουσιαστικά μειώνοντας το επίπεδο των υπηρεσιών που τους προσφέρουν. Η δήλωση του Υπουργού είναι σε συνάρτηση των έντονων ανησυχιών που κατά καιρούς εκφράζονται από διάφορα κυβερνητικά τμήματα αλλά και τις συντεχνίες που καταγγέλουν ότι η αύξηση του τουριστικού ρεύματος είναι αποτέλεσμα πολυδάπανων εκστρατιών στο εξωτερικό, τις οποίες πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Η αύξηση όμως έρχεται με μείωση των κυπριακής καταγωγής ξενοδόχου υπαλλήλων. Στον αντίποδα, η ηγεσία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και σύνεση και επικράτηση εργατικής ειρήνης. Οι εργασιακές σχέσεις διαδραματίζουν σημαντικό συστατικό για την επίτευξη ή μη της επιθυμητής ανταγωνιστικότητας. Δεν νοείται από τη μια να ζητείται η μείωση του κόστους του τουριστικού μας πακέτου, αλλά να παραμένουμε δογματικοί σε κεκτημένα άλλων εποχών και άλλων οικονομικών δεδομένων. Αισιόδοξο μήνυμα από τον πρόεδρο του ΣΥΠΑ, Χριστόδουλο Αγκαστινιώτη, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού, σε παρεμφερή έργα υποδομής αλλά και στις μειχτές αναπτύξεις που άρχισαν ήδη να υλοποιούνται. Ειδικές αναφορές έγιναν στο συνέδριο και στην πρωτοβουλία του Επισκόπου Μεσαωρίας Γρηγορίου για τον θρησκευτικό τουρισμό.